Καλησπέρα χαμουλάκια, είμαι ο Jack Loeb και σήμερα έχουμε ένα χριστουγεννιάτικο περίπου γιατί έχει καθυστέρηση Q&A, αλλά δεν πειράζει, είναι γιορτές, ε. Όχι, είναι πρωτοχπές, ότι είναι πρωτοχρονιάτικο Q&A. Λοιπόν, και μου κάνετε κάποιες ερωτήσεις, μάλλον κάποιες, καμία δεν είναι ερωταστική. Τσάμπο το είπα. Να κάνω ερωταστική. Εντάξει, τι να σε ρωτήσουν ερωταστική. Αν πιστεύεις με λίγο μακάρονα. Όχι, έχει κάνει κάποιος ερωταστική. Ναι, έχουν κάνει δύο. Συγγνώμη για αυτό που είπα. Πάμε να αρχίσουμε το Q&A. Λοιπόν, κάναμε την πρώτη ερώτηση. Ελένα, διαβάζει τις ερωτήσεις. Ο ή Alien, δεν ξέρω τι είναι. Το Alien. Το Alien, ωραία. Σε ρωτάει, γιατί σε απέλυσαν από το σταθμό και γιατί. Ναι, λοιπόν. Πόσες φορές γιατί. Γιατί με απέλυσε και γιατί. Γιατί. Πρέπει να απαντήσεις και στα δύο. Αλλά λοιπόν, η απάντηση σε αυτό βρίσκεται σε ένα μικρό έτσι easter egg, ας πούμε, το οποίο έχω βάλει στη πρώτη σειρά που κάναμε μαζί με την Ρέινα. Ποια? Στο Σόμπιρα. Ζόμπι. Α, ναι. Θα θυμάσαι. Εντάξει. Έχω βάλει. Τώρα τι θα μπουν να το δουν. Όποιος θα μπει και θα το δει. Τι, έτσι θα κάνω να τις ερωτήσεις. Πήγαινε στην επόμενη. Ναι. Λοιπόν. Ο Νίκος Αλεξανδρής ρωτάει, πρώτα απ' όλα, με τι πρόγραμμα κάνεις editing? Πρώτα απ' όλα δεν κάνω εγώ το editing. Το editing κάνει ο Κώστας και το κάνει με το Power Director 13. Μερικές φορές και με το Camtasia. Mm-hmm. Λοιπόν, ο ίδιος πάλι, θα ήθελες να έπαιζες κανένα game με τους φαν σου? Κώστα, ξέρεις ποιο footage να βάλεις, ακριβώς εδώ. Σταμάτα, σταμάτα, εσύ είσαι. Σταμάτα ρε. Για να μην σταματάει, δεν θα εγώ. Σταμάτησες, δεν έχεις σταματήσει. Ανασύσεις. Ναι, περίμενε. Όπω. Πόσο καιρό είσαι με τη Ρέινα, με μένα δηλαδή. Τον ίδιο καιρό πιστεύω, δεν ξέρω. Πόσος καιρός είναι? Γιατί δεν απαντάς επίτηδες στην ερώτηση? Όχι, περίμενε, προσπαθώ να σκεφτώ. Προσπαθείς να σκεφτείς πόσο καιρό είμαστε μαζί? Ναι. Ναι, αγάπη μου. Αύγουστος. Σοβαρά τώρα τους μετράς. Οκτώβρης. Τέσσερις μήνες δεν είναι? Τέσσερα μισή. Είχαμε πριν από λίγο επέτει. Οκ. Τέσσερα. Θυμάμαι. Είναι αυτό που θυμάμαι. Πήγαινε στην επόμενη ερώτηση. Λοιπόν. Μη σφάσει. Ναι. Α, δική μου ερώτηση. Εγώ θα την κάνω την ερώτηση. Η μη σφάσει ρωτάει, ποιο είναι το αγαπημένο τραγούδι της Ρέινα? Το αγαπημένο μου τραγούδι, αν και μου αρέσουν πάρα πολλά τραγούδια, είναι από το Silent Hill, το Room of Angel. Το λατρεύω, όσο τίποτα άλλο. Ισχύει, είναι πάρα πολύ καλό κομμάτι. Είναι από τα πιο απίστευτα κομμάτια για μένα. Είναι φανταστικό. Το ξέρω στο αρμόνιο να το παίζω, ξέρω το τραγουδάω, είναι... Και το παίζεις και πάρα πολύ καλά. Είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι απίστευτο. Λοιπόν, η Miss Vase επίσης ρωτάει... Η Miss Vase επίσης ρωτάει, σκέφτεστε να κάνετε και κάτι άλλο στο κανάλι, πέρα από σειρές με games? Αυτό είναι on you. Εσύ θα ήθελες να κάνεις κάτι άλλο? Νομίζω ότι αυτό μπορεί να ρωτάει, γι' αυτό σε ρώτησα. Άμα ήθελα να κάνω κάτι, θα το έκανα σε δικό μου κανάλι, μωρέ. Τώρα τι, hijack το δικό σου? Εντάξει, δεν με πειράζει και ιδιαίτερα. Άμα έχεις κάποια καλή ιδέα που θα μου άρεσε και να μην είχε να κάνει σχέση με games. Εμένα θα μ' άρεσε πολύ άμα δείτε τα πρώτα βίντεο που έκανε ο Jack, που είναι κάποια που είναι πιο πικρόχολα, χιουμοριστικά, τα οποία είναι λίγο controversial, να πω την αλήθεια. Ναι, αλλά κάποια ήταν, ίσως κάποια είχαν δοθεί με τη λάθος μορφή, νομίζω. Ναι, ναι. Θα ήθελα ίσως να το ξαναεξετάσω και να κάνω κάποια τέτοια βίντεο. Και ίσως να αλλάξω μερικά πράγματα για να είναι μια πιο αποδεικτή μορφή. Δεν ήταν και τα καλύτερα βίντεο, είναι αλήθεια. Εντάξει, θα δούμε. Έχουν ωραία σχόλια από κάτω. Εντάξει, είναι ενδιαφέροντα ίσως. Βλέπεις anime? Ναι, λοιπόν. Έβλεπα One Piece για λίγα επεισόδια και μετά σταμάτησα γιατί δεν μου άρεσε. Μόνο One Piece έχεις δει? Όχι, αγάπη μου. Έχω δει Death Note. Ναι, το πάντα. Το Full Metal. Ναι, Full Metal Alchemist που είναι η αγαπημένη μου άνιμε σειρά. Έχω δει το Bleach μέχρι το σημείο που τελειώνει. Που ήταν φυσιολογικό. Εκεί πέρα που τελειώνει το story arc με το Soul Society. Soul Society, εγώ είχα δει εκεί που ήταν με την Ορίχημε και την είχαν πιάσει εχμάλωτη και κάτι τέτοια. Δεν θυμάμαι. Για όσου δεν έχετε δει Bleach. Είναι πολύ πιο πίσω αυτό, δεν ξέρω τι γίνεται τώρα, πόσο έχει προχωρήσει. Είναι πολύ πίσω, έχει προχωρήσει πάρα πολύ τώρα. Μετά το τέλος του Soul Society, ναι. Ναι. Α, οκ, εντάξει. Irene Joe, όταν ήσουν μικρός πίστευες στον Σάντα? Όταν ήμουν μικρός, λοιπόν, όταν ήμουν σε μια ηλικία στην οποία υποθέτω πως οι γονείς μου βαριόταν να πούνε την αλήθεια γιατί θα ήθελε πάρα πολύ εξήγηση, πίστευα στον Άγιο Βασίλη, ναι. Αλλά ποτέ δεν ήμουν σε φάση, ναι, είμαι σίγουρος πως
ο Άγιος Βασίλης τα φέρνει τα δώρα. Δηλαδή, ήμουν σε λίγα σε φάση. Εντάξει, μπορεί να υπάρχει κάποιος, αλλά προφανώς είναι οι γονείς μου τα φέρνουν. Πιστεύω ότι όλα τα παιδάκια λίγο πολύ καταλαβαίνουν. Είναι απλά the roll with it, τους αρέσει. Εγώ πιστεύω ότι όλα τα παιδάκια είναι, καταλαβαίνουν πολύ καλύτερα τα πράγματα από ό,τι πιστεύουμε εμείς. Ε, ναι. Δεν, είναι, δεν είναι τόσο τέτοιο. Αν... Χαζάνε. Και όταν είχαμε μια φορά φωτογράφηση που ήμασταν στο Πολυλίμνιο στην Πελοπόννησο. Ναι. Και ήμασταν, με είχαν βάλει σε μία λίμνη και ήμουνα με κάτι, είχα και τα μαλάκια έτσι ψιλορός. Το Πολύμνιο έχει πολλές λίμνες μέσα. Ναι, αλλά η λίμνη αυτή ήταν... Όχι, αυτή ήταν λίγη λίμνη. Δεν ήταν πολύ. Όχι, ήταν από τις λίγες λίμνες. Όχι, δεν συνέχισα. Και είχαμε από πάνω κάτι πέπλα, είχα ροζ και τέτοια και αυτά και είχε πλησιάσει ένα παιδάκι και μου έκανε μικρούλι όμως, ήταν 2 χρονών και νόμιζα ότι ήμουν νεράιδα. Πιστεύω ότι γύρω σε αυτή την ηλικία. Μισό λεπτό, και τι έκανε, τι σε κούφτωσε. Όχι, ήρθε ένα κοριτσάκι και να με πιάσει έτσι να με δει και του λέγει η μάνα του. Είπαστε. ήταν σε φάση όπως ήμουνα μέσα στη λίμνη, στο νερό με τα πέπλα και αυτά. Και έρχεται και κάνει έτσι, με κοιτάζει. Και πάει να μου κάνει αυτό, να μου πιάσει το χέρι, ξέρεις. Και πάω κι εγώ και του λέει: Α, δεν σε λέει την νεράιδα, δεν στην νεράιδα και αυτά. Και κάνω. Όταν είναι τόσο μικρούλη, ίσως του φαίνεται περίεργο. Αλλά μετά από εκεί και πέρα θα κατάλαβε, πιστεύω ότι δεν είναι νεράιδα. Ναι, θα πει: Δεν είναι νεράιδα. Ήταν ένα αγοράκι. Κοριτσάκι πρέπει να ήταν. Α, κρίμα. Είναι πολύ τα κοριτσάκια. Cute με αυτό το πράγμα. Ναι, υποθέτω. Πώς γνωριστήκατε με τη Ρέινα, πες εσύ. Θες να πεις εσύ. Όχι. Έχω πει πόσες φορές αυτή την ιστορία, θέλω να την πεις. Θέλω να την ακούσω από τη δικιά σου μεριά. Πώς γνωριστήκαμε. Όχι, όχι, παρακαλώ. Παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ. Μου αρέσει η δική σου εκδοχή. Ωραία, λοιπόν. Η Ρέινα είναι μοντέλο. Εγώ είχα δει τη σελίδα της Ρέινα. Είπα, θέλω να κάνω ένα βιντεάκι με ένα μοντέλο. Είχα κάποια παιχνίδια τα οποία ήθελα να κάνω. Και για την ακρίβεια, το Zombie U δεν ήταν να το παίξουμε μαζί. Παρόλο που ήταν το πρώτο βίντεο το οποίο κάναμε, το Zombie U, το Bum Leg. Για την ακρίβεια, ήταν το πρώτο βίντεο που κάναμε. We've got the Bum Leg! Και. Απλά είδα τη Ρέινα ότι τη γνώρισα, ξέρω εγώ, τη παθαίνει κάποια στιγμή να κάνουμε κάποιο βίντεο. Και μετά από πόσο, μια εβδομάδα, εσύ έτυχε να είσαι Βόλο και φωτογράφησε. Ναι, εγώ είχα πάει, ήταν ο Τσιλιδάκος ο φωτογράφος που κάνουμε και η Τζοάννα, η Ντέιβιτ που ήταν στο προηγούμενο βίντεο. Ναι. Και λέγαμε να πάμε όλοι μαζί διακοπές και μου έλεγε ο Τσιλιδάκος πάμε Βόλο. Εγώ δεν ήξερα ότι ο Τζακ είναι στο Βόλο. Δεν είχα μπει ποτέ να δω μέσα το τέτοιο και αυτά. Μετά εγώ νόμιζα πως το ήξερες. Δεν το ήξερα. Μετά το όταν κοίταξες. Είδα το προφίλ σου, επειδή είδα κάποια που λέγανε Βόλος και σε ρώτησα. Α, ναι, ισχύει, με έχεις ρωτήσει. Είσαι Βόλο. Και μου λες, ναι, και εγώ διακοπές. Εγώ θα έρθω. Και μετά από όταν πήγα στις διακοπές, συναντηθήκαμε μετά από κάποιες μέρες που είχα κι εγώ κενό. Και είχαμε και κοινούς γνωστούς, χωρίς να το ξέρουμε. Δηλαδή, τη Μακά. Ναι, που έχουμε κάνει και μαζί βίντεο. Κάνει βίντεο, ναι. Και ήταν πάρα πολύ ρε. Και έτσι γνωριστήκαμε. Ναι, και τι, σε προσκάλεσε να έρθεις για βίντεο. Με προσκάλεσε για βίντεο. Εγώ την πρώτη μέρα είχα και αλλεργία και όλα στα χέρια. Και σου έδωσα μία αντιαλλεργική που είχα. Ναι, ναι, είχαμε μπει σε μία θάλασσα. Ναι. Δεν ξέρω τι νερό ήταν αυτό. Είχαμε μπει σε αυτή τη θάλασσα. Ήταν η φάση το. Άμα θέλεις να γίνεις σούπερ κακός ή σούπερ ήρωας, ναι, ναι, είναι υποχρεωτικό να κάνεις. Ναι, ναι, για να βγεις έτσι να έχεις νέο κεφάλι, α πούμε. Ναι, είναι, βγαίνεις ή σούπερ ήρωας ή σούπερ κακός ή ο τύπος ο οποίος πιάνει δουλειά μόνο σαν φρικιό σε ταινίες επίτηδες. Oh my god, ναι, κάπως έτσι. Ξέρεις, ο τύπος ο οποίος... Ο τύπος ο οποίος δεν έχει το εξωφρενικά τεράστιο κεφάλι, αλλά έχει πιο μεγάλο κεφάλι από τη σώμα, λιγάκι. Και τον περνάς για φυσιολογικό και όλοι του φέρνουν φυσιολογικά, αλλά δεν είναι φυσιολογικός. Καταλαβαίνεις τι λέω. Αυτό μόνο εσύ καταλαβαίνεις. Κατάλαβε κανένας τι είπα αυτή τη στιγμή. Προτιμάς, το έχει γράψει κουραβιέδες. Προτιμάς κουραβιέδες ή μελομακάρονα. Άριστα, σου κάνω να ρωτήσεις. Κουραβιέδες. 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 Επόμενη ερώτηση. Αφού είσαι αλληλικός μωρό στο αμύγδαλο, έχεις βρει κουραβιέ χωρίς αμύγδαλο. Α, κουραβιέ είπα. Ναι. Όχι, μελομακάρονα. Αντσίλ. 4. Τι σε φοβίζει περισσότερο. Σε φοβίζει περισσότερο. Λοιπόν, αυτό το οποίο θα με φόβιζε περισσότερο θα ήταν μία μέρα να ξυπνήσω, όπως κάνω και τις άλλες ημέρες, αλλά εκείνη την ημέρα να ξυπνήσω και να έχω σταματήσει να έχω την επίγνωση του τι είναι αλήθεια και τι όχι. Αυτό είναι πολύ τρομακτικό. Ναι. Είναι απίστευτο. Χωρίς καμία. Χωρίς να ξέρεις από πριν ότι ναι, θα πάθεις ναι, κάτι. Ναι, θα... ναι. Έχεις άνοια, έχεις κάποιο. Ότι έχεις σχιζοφρένεια και είναι ηλικία στα οποία χτυπάει. Ναι, ναι, ναι. Να ξυπνήσεις ένα πρωί και χωρίς καμία εξήγηση να έχεις σταματήσει να
αντιλαμβάνεσαι την πραγματικότητα όπως το κάνεις αυτή τη στιγμή. Αυτό το έβλεπα και εγώ μικρή σε φιάλτη πολλές φορές. Ναι. Ότι και καλά ήμουν στο σπίτι και ήξερα ότι το σπίτι ήταν το ίδιο, αλλά εγώ δεν το αντιλαμβανόμουν έτσι και δεν καταλάβαινα τι γινόταν. Ναι, γεια σου. Ναι, και, είναι... και δεν μπορείς και να εξηγήσεις το πρόβλημα, ναι, γιατί ναι, δεν το έχεις καταλάβει εσύ. Αυτό. Ο Άιρου. Να σου κάνω μια ερώτηση. Να μου κάνεις. Ο Μπίλμαν. Νιώθεις αυτό που λέμε πνεύμα των Χριστουγέννων? Μέσα μου. Ξέρω εγώ, μέσα σου, πάνω σου, πίσω σου, πες. Το νιώθω. Το νιώθω. Το τέλειο, το τέλειο, το τέλειο. Το πνεύμα των Χριστουγέννων. Συγγνώμη, αν νιώθω κάποιο πνεύμα των Χριστουγέννων. Το πνεύμα των Χριστουγέννων. Ποια εποχή σου αρέσει περισσότερο? Ο χειμώνας, γιατί δεν μου αρέσει η ζέστη. Σωστό. Για κανένα λόγο, απλά δεν μου αρέσει η ζέστη. Δεν. Τι είναι το πρώτο πράγμα που βλέπεις όταν ξυπνάς και ανοίγεις τα μάτια σου το πρωί? Αυτό. Πάνω στη Βή, ποιο άθλημα σου αρέσει? Δεν μου αρέσουν τα ομαδικά αθλήματα. Πιο παλιά έκανα για πάρα πολλά χρόνια καράτε και kickboxing λιγάκι, γενικώς πολεμικές τέχνες. Θα έλεγα ότι μου αρέσουν οι πολεμικές τέχνες πάρα πολύ. Ναι, είναι ωραίες. Και κάνουν και ωραία γυμναστική σε όλο το σώμα. Απ' τη μία κάνουν ωραία γυμναστική, απ' την άλλη είναι στρατηγική, την οποία την εφαρμόζει ένα άτομο. Δεν μου αρέσουν γενικώς τα ομαδικά αθλήματα. Δεν βλέπω ποδόσφαιρο, μπάσκετ και τέτοια. Καπανιά βλέπω, να μου αρέσει πάρα πολύ. Βλέπει την καπανιά. Τι? Δεν ξέρει τι είναι καπανιά. Κώστα, βάλει ένα βίντεο καπανιά. Royalty free. Husky Girl Gaming GR. Ποιο ήταν το πιο αγαπημένο σου παιχνίδι που έχεις μέχρι στιγμής και ποιο δεν σου άρεσε? Λοιπόν, υποθέτω από τα παιχνίδια τα οποία έχω παίξει στο κανάλι και θα έλεγα το αγαπημένο μου μέχρι στιγμής είναι το Layers of Fear και το παιχνίδι το οποίο δεν μου άρεσε καθόλου, για όσους πάρα πολύ παλιούς το θυμούνται, είναι το Wolfie. The Red Hood Diaries. Δεν το έχω μπει να το δω αυτό και ήθελα να το δω. Δεν λέει πολύ. Δεν σ' άρεσε. Δεν λέει πολύ. Δεν μου άρεσε. Το έκανα τρία μέρη και το παράτησα. Ειρήνη. Ναι. Ποιο είναι το αγαπημένο σου βιβλίο? Το Hobbit. Ήταν το πρώτο βιβλίο το οποίο διάβασα. Και το είχα πάρει όταν ήμουν πέμπτη δημοτικού. Θυμάμαι καλά. Και το έχω διαβάσει πάνω από καμιά 15-17 φορές. Το διαβάζω μία φορά τον χρόνο. Με εξαίρεση. Το ξέρω. Να το διαβάσω κι εγώ. Θα ήθελα. Μην σου πω κάποια στιγμή θα ήθελα να κάνω και ένα narration του Hobbit. Έτσι. Αχ, ωραία θα είναι. Θα μου άρεσε. Μπορείς να το κάνεις και acting. Αυτό θα ήταν τέλειο. Είναι. Μακάρι κάποτε να αποκτήσω αρκετά μεγάλο κοινό που να υπάρχουν άτομα που να θέλουν να δουν μόνο αυτό. Ναι, θα έκανες ποτέ τατού? Όχι, γιατί έχω ένα μικρό θέμα με το δέρμα μου. Για λόγους υγείας δεν μπορώ να κάνω τατού. The sadness. Δεν πειράζει, δεν ξέρω. Πειράζει εμένα, μου αρέσουν τα τατού. Τάσος Τσίπης. Αυτό είναι για μένα. Αυτό είναι για σένα. Ρεϊνά. Μου θες. Τι κάνω? Τάσο Τσίπη. Τι να απαντήσω εγώ τώρα σ' αυτό? Μου θες. Μου θες. Δες που. Ναι, έλα. Μου θες. Ναι, σε θέλω. Είναι το κρυφό μου όταν μπαίνω στο προφίλ σου και το κοιτάζω όταν δεν κοιτάζει. Είναι όταν εγώ πηγαίνω στο μπάνιο. Όταν πηγαίνεις στο μπάνιο, ναι. Μπαίνω μέσα και κοιτάζω το προφίλ. Κοιτάς το προφίλ του. Τι κάνει έτσι? Αυτό κάνει. Ποιο? Αυτό. Γεια τα κρυφού. Ναι. Αχ, γεια. Αχ, γεια σου και σένα. Έχω να σε ρωτήσω κάτι πολύ σημαντικό. Παρακαλώ. Ποια είναι η άποψή σου για τις μπάμιες? Για τις... μπάμιες. Μπάμιες. Εντάξει, καλές είναι. Okay. Λοιπόν, ο Νίκος, Νίκος G-Gaming, Κώστας, G-Gaming, ρωτάει, από πού βγήκε το όνομα Jackalope? Είναι από την Τζακαλόπη, που είναι ένα μυθικό πλάσμα, σωστή χρήση quotes, το οποίο είναι ένα λαγουδάκι που έχει κέρατα. Και αυτό το πράγμα έγινε γνωστό επειδή πήγαιναν κυνηγοί, δεν θυμάμαι σε ποια πολιτεία της Αμερικής, και έλεγαν, Κίτσο Burger Town, ξέρω εγώ, μόλις σκότωσα ένα λαγό με κέρατα. Και έλεγε, ξέρω εγώ, Κίτσο Burger Town, όχι ρε Μίτσο, δεν παίζει. Really? Και του λέγε, σοβαρά. Του λέγε, δεν παίζει Μίτσο. Ναι, Burger Town, είναι,
Ξέρετε, η Burger Towns. Και τέλος πάντων, του λέει όχι, ρε φίλε, σοβαρά. Και πήγαινε, ξέρω εγώ, έπαιρνε ένα λαγουδάκι, ξύλωνε τα κέρατα από ένα ελάφι που δεν τα χρειαζόταν. Ναι, ναι. Πια. Και τα κολλούσε πάνω, ξέρω εγώ, με ουχουστή και για ευκολία. Κάπου το έχω δει αυτό. Ναι, το έκανα κάποιοι. Λένε, κάποιοι λένε ότι υπάρχει και καλά. Αλλά εντάξει, ξέρω ότι έβαζε εκεί πέρα πάνω και ήταν σε φάση. Ναι, δε ρε, κίτσο. Εκεί να το. Το κρέμασα από το σκρίνιο μου, ξέρω εγώ. Και. Αυτό πώς λέγεται αυτό το λαγουδάκι, δεν μας είπες. Τζακαλόπι. Δεν το είπες. Τζακαλόπι, ναι. Και που το είχε είναι ένα πάρα πάρα πολύ πονηρό πλάσμα. Τζακαλόπι. Γι' αυτό και δεν την έχει πιάσει κανένας ζωντανή. Και μου άρεσε, γι' αυτό και το έβαλα. Λαγουδάκι με κερατάκια. Λοιπόν, αυτό ήταν το χριστουγεννιάτικο, πρωτοχρονιάτικο, γιορτινό Q&A. Ελπίζω να σας άρεσε. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να είναι λιγάκι πιο πολύ χάος από το προηγούμενο Q&A που ήταν κάπως πιο συμμαζεμένο, αλλά παρόλα αυτά. Ελπίζω να σας άρεσε πάρα πολύ. Έκαναν focus η κάμερα, δεν πειράζει. Και θα τα πούμε, αγαπουλάκια, στο επόμενο βίντεο. Και αν έχετε και άλλες ερωτήσεις που μπορεί κάποτε να πούνε σε κάποιο άλλο Q&A, γράψτε τις ακριβώς από κάτω. Και μπορεί να τις ακούσουμε. Και να τις διαβάσουμε. Δεν χρειάζεται να πω να τις ακούσουμε. Αυτά τις διαβάσουμε. Ναι, όντως. Είτε τις διαβάσουμε. Είτε τις διαβάσουμε. Θα λέμε στο επόμενο βίντεο. Τέλος πάντων. Γεια σας. Άου.